δεν είχα παρατηρήσει ποτέ πόσο δέρμα υπάρχει παντού σε αυτή την αμαξάρα. Έλα να τα δεις τώρα, να τα σε όλα. Τι γίνεται εδώ? Έρχομαι αμέσως. Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Καλησπέρα. Παιδιά, δηλαδή, ειλικρινά σας λέω τώρα, δεν θα το πιστέψει κανείς. Γυαλίζουν όλα από εδώ. Θέλω μετά να το δείτε. Έχει δερμάτινο ταμπλό παντού, δερμάτινες λεπτομέρειες. Ναι. Είναι όλο ένα στολίδι, μια αυτοκινητάρα, ένα απίστευτο κασκά υβριδικό. Περιμένει και σήμερα τους παίκτες να παίξουν, αλλά πρέπει πρώτα να γυρίσουν. Και όποιος γυρίζει... Κερδίζει! Καλή αρχή. Ευχαριστούμε. Ευχαριστούμε. Η κατηγορία είναι παροιμιώδης φράση. Παροιμιώδης φράση έχουμε, θα τη βρει ποιος πρώτος. Η Ροζίνα. Μην το πεις ούτε του παπά. Μην το πεις ούτε του παπά, Ροζίνα, αυτό ήτανε. Έλα να παίξεις πρώτη. Με αυτό το όνομα, θέλω να σε ρωτήσω καταρχάς αν είναι υποκοριστικό ή αν είναι το όνομά σου. Έτσι, δηλαδή Ροζίνα βαπτίστηκε. Ναι. Το οποίο σου το έθεσε ποιος, μια γιαγιά ή μια νονά που είπε. Η γιαγιά μου, η γιαγιά μου η Ρόζα. Καλή επιτυχία. Ευχαριστώ πολύ. Κατηγορία, παρακαλώ. Η κατηγορία είναι λεξικό γεύσεων. Και αρχίζουμε. Θα διαλέξω το πι. Υπάρχει στην επεξήγηση της λέξης που βρίσκεται πάνω-πάνω. Έχουμε ερωτηματικό. Θα πω το ρο. Δεν υπάρχει το ρο ωστόσο. Και έτσι θα καλέσω το φίλο μου το Σταμάτη για να παίξει για πρώτη φορά. Καλώς όρισες. Καλώς σας βρήκα. Καλή επιτυχία, πάμε. Στο πολύ. Τζέντλεμαν, χάνει τη σειρά του αμέσως για να παίξει βεβαίως και η Κατερίνα. Καλώς την Κατερίνα με το χαμογελό της. Γεια σας. Καλή αρχή, όχι σαν το Σταμάτη. Ευχαριστώ. Ούτε σαν της Ροζίνας, λίγο καλύτερη. Έλα. Κάθριν είναι 150. Θα πω το σίγμα. Έχεις 300 ευρώ. Λοιπόν, έχουμε ένα εικοσάρικο εδώ. Θα πω το ταφ. Ναι. Διπλό είναι. 3,40. Θα αγοράσω. Θα πω το αλφα. Καλά του κάνεις. Τώρα εντάξει, τελευταία λέξη ξέρουμε τι είναι. Θα αγοράσω και το γιώτα. Και μιλάμε για πίτσα. Πίτσα και ξένη κουζίνα. Τώρα από πού να είναι η πίτσα, πού να πάει το μυαλό μας, ε? Θα πω το ρο. Τι έχω? Λεφτά. Αλλά δεν έχουμε το ρο. Κρίμα. Έτσι έρχεται η Ροζίνα που νωρίτερα νομίζω είχε πει και η ίδια το ρο. Οπότε ας σταματήσουμε να το λέμε κάποια στιγμή, γιατί βεβαιωμένα δεν υπάρχει δηλαδή. Το μη. Ωραία. Κάπα. Και τα καταφέρνεις με αυτό το γράμμα να φτάσεις και τα 170, να πάρεις και το μπαλατεράκι σου. Δεν ξέρω τώρα αν το κάπα, επειδή είναι το πρώτο γράμμα, σου δίνει και λίγο τη λέξη αυτή, όχι. Ωραία, προχωράμε. Θα πω το νι. Ωραία. Το λάμδα.
Θέλω να αγοράσω το όμικρον. Ξέρεις τη λέξη, έτσι δεν είναι? Ναι. Τουλάχιστον την πρώτη. Μπράβο. Ναι. Τι. Έλα μωρέ Ροζίνα, νόμιζα ότι ήταν. Βασικά δεν νόμιζα, είναι πολύ εύκολο. Είναι, για αλλά. Για κάποιο λόγο δεν το βλέπεις τώρα. Όχι. Σταμάτη μου, επειδή πριν γύρισες και δεν πήγε καλά το έργο, θέλω να σε ρωτήσω αν θέλει να γυρίσεις για να ρισκάρεις ή να το πεις για 100 ευρώ. Θα το πω για 100 ευρώ. Πάμε. Καλτσόνε, διπλωμένη πίτσα. Παπ. Και μετά τι κάνουμε. Αδεφίαν όλο. Τακ, τέλος. Απλή κίνηση. 100 ευρώ για τον Σταμάτη. Η Ροζίνα τώρα κατάλαβε ότι δεν είναι δυνατόν. Ήταν τόσο εύκολο. Όχι, δεν είναι. Όμως είναι τόσο εύκολο. Δεν πειράζει, Ροζίνα μου. Έδωσε 100 ευρώ και στο Σταμάτη που τώρα θα παίξει πρώτος. Έλα, φίλε.